Λοιπόν, λέγομαι Κουφογιάννης Νίκος, έχουμε μια διαφορά εδώ στο δικαστήριο, το θέμα είναι γνωστό με τη δομή. Ο Δήμος κατέθεσε τα στοιχεία του, εμείς καταθέσαμε τα δικά μας στοιχεία, θα κριθεί η διαφορά από το δικαστήριο και αυτό, τίποτα άλλο. Εσείς ζητάτε διέλευση, κύριε Κουφογιάννη. Διέλευση, διέλευση. Το θέμα δεν είναι ακριβώς η δομή, το θέμα είναι ένα κίνητο το οποίο είναι ιδιοκτησία, τουλάχιστον έτσι λέμε στην αίτησή μα, ελληνικού δημοσίου. Και στο οποίο θέλουμε να έχουμε πρόσβαση. Ακριβώς. Στο ακίνητο αυτό έχει πάρθει πολιτική απόφαση να γίνει η δομή. Το θέμα λοιπόν ήταν καθαρά εμπράγμα τη φύσεω. Για το θέμα αυτό, αν είναι του δημοσίου ή του πάντως του Δήμου. Έχει κριθεί το θέμα με περσινή απόφαση, την 58 του 22, απορρίφθηκε η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Κύου. Ο δικαστής τότε έκρινε ότι πιθανολογείται σφόδρα, με προσωρινό δεδικασμένο, ότι το ακίνητο πράγματι είναι του ελληνικού δημοσίου. Μπήκε ένα κοντέινερ σε μία οδό, δίοδο, όπως θέλετε πείτε το, αυτό το θέμα είναι υπό αμφισβήτηση τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα και δεν μας αφήνουν με τα μηχανήματά μας στην τέρνα να περάσει και να πάει στο ακίνητο της ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου. Άρα θεωρείτε ότι η αγωγή κυριότητας που έχει καταθέσει ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Αυτό θα κρυθεί στην πορεία. Θα κρυθεί αυτό. Αυτό ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε σε τακτικό δικαστήριο. Εμείς ήρθαμε εδώ λόγω κατεπήγοντος. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι επήγοντος. Γι' αυτό ήρθαμε και εδώ. Και αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι αυτό που είπε και η συνάδελφος, ότι το ζήτημα της κυριότητας του δημοσίου επί της έκτασης έχει κρυθεί προσωρινά. Προσωρινά. Σε επίπεδο πιθανολόγησης, όπως προβλέπει και ο νόμος. Τώρα, το θέμα όμως της οριστικής κρίσης θα κρυθεί με την άσκηση των οικείων αγωγών. Όπου θα βγει απόφαση η οποία θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα, μας απασχολεί.